Οι εγκυοβελτιωτικές παρεμβάσεις είναι κορυφαία προτεραιότητα, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός πριν, για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και για την κυβέρνηση. Το νερό είναι ο πιο πολύτιμος φυσικός πόρος για τη γεωργία. Η διάστασή του είναι όχι μία, αλλά πολλές. Έχει να κάνει με το κόστος παραγωγής, έχει να κάνει με την ποιότητα των προϊόντων, έχει να κάνει με την αξία των χωραφιών, έχει να κάνει με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Εκπονούμε λοιπόν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες μας, σε συνεργασία με τον κύριο Παπαγιαννίδη, τον Γενικό Γραμματέα, την κυρία Καλογύρου, όλο το δυναμικό του Υπουργείου μας, ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο και για να ξεκολλήσουμε επενδύσεις αρδευτικά που για διάφορους λόγους λιμνάζουν και δεν έχουν την ταχύτητα εξέλιξης που όλοι προσδοκούμε, αλλά και για να σχεδιάσουμε μια καινούργια γενιά έργων, μικρών, μεσαίων και μεγάλων έργων. Από την προτεραιότητα αυτή δεν θα μπορούσε προφανώς να λείπει η Θράκη και δεν θα μπορούσε να λείπει και το συγκεκριμένο έργο εδώ, που ήταν σε ένα πολύ υψηλό βαθμό ωριμότητος. Αξίζει εδώ να πω, για να μην επαναλαμβάνω όσα υπόθηκαν και προηγούμενα, ότι ένα πολύ μεγάλο έργο προφανώς και δεν ανήκει μόνο στους ανθρώπους που τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή καλούνται να το σχεδιάσουν, να το υλοποιήσουν, να το πάνε παρακάτω. Και δεν είναι σε καμία περίπτωση η αντίληψη αυτή της δικής μας κυβέρνησης. Είναι μια συλλογική προσπάθεια. Άλλος το συλλαμβάνει, άλλος το κάνει τις πρώτες μελέτες, άλλος δεσμεύει τα χρήματα, άλλος το προχωράει μέχρι ενός ορισμένου σημείου, άλλος το επεκτείνει, αξιοποιεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν κάθε φορά. Σε αυτή τη φάση έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να προχωρήσουμε παραπέρα πράγματα που είχαν φτάσει μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Εδώ που βρισκόμαστε τώρα θα μας δείτε πολλές φορές στο μέλλον. Ήδη, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, το έργο αυτό έχει κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ. Είναι ένα από τα πρώτα τρία ΣΔΙΤ που έχουμε καταθέσει, το έργο της Ξάνθης, του Νέστου. Νομίζω ότι αρχές του χειμώνα θα πάρει την έγκρισή του τον Οκτώβριο από τη Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ. Ακολουθούν διάφορα στάδια ορίμανσης. Εμείς σε κάθε φάση, από τη δική μας την πλευρά, θα κάνουμε ό,τι απαιτείται προκειμένου να εξελίσσεται γρήγορα, προκειμένου να προχωράει γρήγορα και αυτό και όλα τα υπόλοιπα, γιατί πιστεύουμε ότι είναι μια σπουδαία παρακαταθήκη για τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας. Τα ωφέλη του θα είναι πολλαπλά. Και εσείς και οι ιερετοί εκπρόσωποι εδώ της περιοχής που έχουν πολύ στενή σχέση με τον πρωτογενή τομέα και βιωματική σχέση, θέλω να πω, πέρα από τις σχέσεις που παρατηρούν, γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να ποτίζει φθηνότερα κάποιος, πόσο σημαντικό είναι από 80-90 ευρώ το στρέμμα το κόστος να πέσει στα 20-25, ως προς την ταχύτητα, ως προς την ποιότητα, ως προς την δυνατότητα αύξησης της καλλιεργήσιμης γης που θα υπάρξει. Άρα η δική μας αποστολή είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να μην χαθεί η ευκαιρία, το momentum και πολύ γρήγορα τα έργα αυτά να αποκτήσουν σάρκα και οστά. Δεν είναι μια διαδικασία η οποία είναι εύκολη, είναι μια καθημερινή αναμέτρηση με ένα σωρό προβλήματα το να φτιάξεις ένα έργο, και ένα αρδευτικό έργο αλλά και ένα δημόσιο έργο. Παρ' όλα αυτά, η συσσωρευμένη εμπειρία που υπάρχει, η μελετητική ωριμότητα που υπήρχε στο συγκεκριμένο έργο και κυρίως η βούληση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού να προχωρήσουμε γρήγορα τα έργα αυτά, νομίζω ότι θα συνδράμουν προς την κατεύθυνση να έχουμε το συντομότερο δυνατό, τηρώντας βέβαια τους νόμους και τις προθεσμίες, τα αποτελέσματα που θέλαμε. Θέλω να πω, κλείνοντας, ότι για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μέσα στα πλαίσια της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, αλλά και μέσα στην ευρύτερη μεταρρυθμιστική ατζέντα που διαθέτουμε για τον πρωτογενή τομέα, οι παρεμβάσεις στα δίκτυα, στα φράγματα, στην αξιοποίηση του νερού είναι στην κορυφή της ατζέντας μας. Και δεν είναι τυχαία στην κορυφή της ατζέντας μας, είναι για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί βρισκόμαστε πάρα πολύ πίσω με εξοπλισμούς, με υποδομές, οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν εξυγχρονιστεί εδώ και 30-40 χρόνια. Αυτό δημιουργεί στους παραγωγούς μας ένα συγκριτικό μειονέκτημα. Δεν μας βοηθά να αξιοποιήσουμε τα επιφανειακά νερά που έχουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 11% των νερών των βροχοπτώσεων στη χώρα μας αξιοποιείται. Έχουμε τις λιγότερες λιμνοδεξαμενές, φράγματα, εγκαταστάσεις που μπορούν να αποθηκεύουν νερό σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και πάντως αυτές που αποτελούν τους ανταγωνιστές μας. Δεύτερον, διότι ο συντελεστής κόστος παραγωγής συνδέεται κυρίως με την άρδευση και την ενέργεια. Οπότε, ό,τι παρεμβάσεις κάνεις εκεί στην ουσία σημαίνουν παραπάνω εισόδημα για τον παραγωγό. Και τρίτον, διότι ο πρωτογενής τομέας, η πρωτογενής παραγωγή είναι ευθέως συνδεδεμένη με την προστασία του περιβάλλοντος, με το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα. Και εκεί οφείλουμε σύντομα, σήμερα, να κάνουμε παρεμβάσεις που θα μας γλιτώσουν από τα πολύ χειρότερα. Είμαστε εδώ και θα ξαναείμαστε εδώ όσες φορές χρειαστεί για να επιταχύνουμε ένα έργο που έχει πάρει το δρόμο του, έχει μπει το νερό στα βλάκι και νομίζω τα ωφέλη θα είναι φανερά για όλη την περιοχή πολύ σύντομα.
το κόστος του έργου θα προσδιοριστεί όταν εγκριθεί από τη Δημπουργική η τελική μελέτη. Είναι ένα έργο που θα γίνει με ΣΔΙΤ, είναι ένα έργο το οποίο θα χρηματοδοτηθεί στην αρχή από τον ιδιώτη κατασκευαστή, θα αποπληρωθεί από το ελληνικό δημόσιο με πληρωμές διαθεσιμότητας. Να ξεκαθαρίσω εδώ, γιατί πολλές φορές γίνεται παρεξήγηση, δεν θα υπάρχει συμμετοχή των αγροτών στο έργο κατασκευής του έργου, γιατί πολλές φορές ακούει κάποιος ΔΙΤ και σου λέει θα πληρώσουν οι αγρότες τα δίκτυα ή θα πληρώσουν οι αγρότες η παραγωγή τα φράγματα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα πληρώσουν το κόστος κατασκευής. Το κόστος κατασκευής θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ελληνικό δημόσιο. Θα είναι κλασική μέθοδος ΔΙΤ με πληρωμές διαθεσιμότητας μετά από σε βάθος μάλλον 25 χρόνων. 25. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή ακόμα δεν έχουν βγει στον αέρα ούτε οι διαγωνισμοί για την ανέβρεση του ιδιώτη επενδυτή, είναι υποδιαμόρφωση. Εμείς έχοντας καταθέσει τη μελέτη, έχουμε την τάξη μεγέθους. Πρόκειται πάντως για ένα πολύ μεγάλο έργο που τα τελικά του κόστη, το μεγαλύτερο, νομίζω να τα ανακοινώσουμε μόλις περάσει από την Διπουργική. Θα μας δείτε αρκετές φορές εδώ.